Η εμπειρία μου από την ταινία Before Midnight ήταν κάτι μοναδικό. Έχω γυρίσει με αυτή την ταινία 40 συνολικά. Στις 39 ποτέ δεν ήμουν τόσο πολύ συγκινημένη και χαρούμενη όσο ήμουνα στα γυρίσματα αυτής της ταινία, παρόλο που εδώ δεν, έχω, δεν, είμαι πουταγωνίστρια, έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο τον οποίο όμως αγάπησα πάρα πολύ. Ήταν ο σκηνοθέτη, οι συμπροταγωνιστέ, το συνεργείο ολόκληρο, ο τρόπο που έγινε η δουλειά. Ήταν για μένα κάτι υπέροχο, αξέχαστο. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ δυστυχή όμω, γιατί τη Δευτέρα η ταινία, την Δευτέρα 11 του μηνό, η ταινία προβάλλεται στο φεστιβάλ του Βερολίνου και είμαι καλεσμένη να πάω εκεί πέρα μαζί με όλου του άλλου συντελεστέ. Και είναι αδύνατον γιατί τη Δευτέρα παίζω το το δίμιο του έρωτα. Και τι να κάνουμε. Ένα καλό είναι και αυτό, ότι παίζουμε σε ένα έργο που έχει επιτυχία. Δεν μπορούσα να πω φεύγω για τον Περολίνο όταν το θέατρο είναι γεμάτο. Απ' την άλλη μεριά είμαι απαρηγόρητη και είναι και όλοι οι άλλοι πολύ στενοχωρημένοι που δεν θα είμαι και εγώ μαζί τους. Ε, τώρα περιμένω πια την πρεμιέρα στην Αθήνα, που δεν ξέρω πότε θα είναι. Το αργότερο το Σεπτέμβριο θα είναι. Και ελπίζω τότε να τη χαρώ και εγώ αυτή την, και την ταινία την ίδια που δεν την έχω δει ακόμη. Παίχθηκε στο, στο Sundance στην Αμερική, στο φεστιβάλ αυτό, όπου πήρε καταπληκτικές κριτικές. Και πρέπει να είναι πολύ ωραία ταινία. Αλλά του αγάπησα όλους πάρα πολύ. Και είναι κάτι πολύτιμο για μένα αυτό που έζησα εκεί. Επειδή εμείς δουλέψαμε στην Καρδαμίλη και σε αυτό το, το υπέροχο σπίτι του Patrick Lee Φέρμορ. Όλα τα γυρίσματα τα κάναμε μέσα σε αυτό το σπίτι και ήταν μια μαγική ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πρέπει να, να περάσει σίγουρα και στους θεατές, όπως πέρασε και στο, στους ηθοποιούς και στο σκηνοθέτη που δεν βλέπουν την ώρα να ξανάρθουν στην Ελλάδα, τη λατρέψαν την Ελλάδα. Ευχάριστο είναι να βγαίνει μια ωραία εικόνα για την Ελλάδα. Αλλά εδώ πέρα βέβαια είναι μια ταινία που γίνεται σε ένα χώρο διακοπών που δεν έχει σχέση με τις δυσκολίες που περνάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι ιδηλιακό που υπάρχει και αυτό. Είναι μία πλευρά της Ελλάδας.